Απεργούμε σήμερα εν ώψη του καινούργιου νομοσχεδίου που έχει υποβληθεί για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και μετά τα τελευταία γεγονότα που έγιναν με τα δικαστήρια που έχει υποβάλει η Υπουργός ως προς τις ομοσπονδίες μας, βγάζοντας την απόφαση ότι οι απεργίες αποχές που συμμετείχαν οι συνάδελφοι 97% είναι παράνομες και καταχρηστικές. Να διευκρινίσουμε εδώ, γιατί υπάρχει και μια παραπληροφόρηση ότι ο κλάδος μας δεν είναι κατά ούτε της αυτοαξιολόγησης ούτε της αξιολόγησης. Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων κάνουμε πάντοτε όλα τα χρόνια μέσα από τους συντονιστές και πριν από τους σχολικούς συμβούλους. Υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας μας με θέσεις ψηφισμένες για την αυτοαξιολόγηση και φυσικά με μια απόφαση που αντιδρά απέναντι στην ύπαρξη και στο ρόλο του σχολικού συμβουλίου στην αυτοαξιολόγηση. Επίσης, η αιμονή το να μπει η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, ενώ τα σχολεία μας ήταν κλειστά, αυτό βάζει σε κίνδυνο και τις σχολικές μονάδες, γιατί δεν μπόρεσε να γίνει ο σωστός προγραμματισμός. Και μην ξεχνάμε ότι οι εκπαιδευτικοί, στην περίοδο της τηλεκπαίδευσης και με δικό τους εξοπλισμό, πριν πάρουν τα σχολεία, τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και με τα δεδομένα τους, και με την προσπάθεια τη δική τους, την ατομική και την προσωπική, προσπάθησαν και έφεραν σε πέρα στην τηλεκπαίδευση. Άρα λοιπόν από τη μια, ενώ το Υπουργείο προσπαθεί και μας, από τη μια ενώ μας σημειώνει ότι μπήκαμε μπροστά, ξαφνικά έρχεται απέναντί μας χωρίς να έχει ίχνη διαλόγου και χωρίς να δίνει τις καλύτερες προτάσεις για την παιδεία. Το συγκεκριμένο σχέδιο αυτοαξιολόγησης βασίζεται πάνω στα σύμφωνα και με το εργαστήριο του δεξιοτήτων, το οποίο υλοποιείται από αυτή τη χρονιά, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, χωρίς όμως να αναλαμβάνονται υπόψη οι δομές, το προσωπικό και ο τρόπος που γίνονται αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία της Ευρώπης. Εμείς διεκδικούμε μια παιδεία που να είναι καλή και για τα παιδιά, με όλες τις ανάγκες, με όλες τις ειδικότητες, με όλες τις παροχές και για τους εκπαιδευτικούς. Και το ξαναλέω, δεν είμαστε απέναντι, δεν φυγοπονούμε και δεν φεύγουμε απέναντι από την αυτοαξιολόγηση. Θέλουμε μια αυτοαξιολόγηση καλή, σωστή, με αντικειμενικά κριτήρια για το δημόσιο σχολείο. Ποσοστά απεργίες. Έχουμε γύρω στα 85 με 90% η σημερινή απεργία και μπορεί να φτάσει και περισσότερο, γιατί ακόμη δεν έχουμε πάρει όλα τα δεδομένα από το γραφείο. Συνεχίζω κατευθείαν. Καλημέρα, παιδιά. Καταρχήν, να συγχαρούμε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την μαζική συμμετοχή της. Στην Ευρωδέα, συγκεκριμένα, σε αντίθεση με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει δείξει και μεγάλα ποσοστά συμμετοχής και στην σημερινή απεργία, αλλά και στην αποχή από την αξιολόγηση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καταρχήν, έχουμε και εμείς τις ίδιες απόψεις με την πρωτοβάθμια. Δηλαδή, η Υπουργός θα έπρεπε αρχικά να έχει συζητήσει με τον κλάδο και να προχωρήσει σε αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, έχοντας και την αποδοχή του νομοσχεδίου που θα περνούσε για την αξιολόγηση μετά από συνένεση με το εκπαιδευτικό κίνημα. Η Υπουργός προχώρησε μόνη σε μία αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, η οποία γίνεται όχι για να βελτιώσει τη σχολική μονάδα, όχι για να βελτιώσει τους καθηγητές, αλλά να τιμωρήσει τους καθηγητές μέσα από την απόδοση των μαθητών για την μη βελτίωση της μαθητικής τους απόδοσης. Δεν πρέπει να συνδεθεί άμεσα η συγκεκριμένη αξιολόγηση με άρνηση στη γνή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες αξιολόγησης. Η όποια άρνηση οφείλεται στις αιμονές της Υπουργού, στις αιμονές σε δικαστικούς αγώνες εις βάρος των εκπαιδευτικών, και μόνο γι' αυτό σήμερα έχουμε εδώ και πολλά χρόνια μεγάλη συμμετοχή και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση σήμερα έχουμε ποσοστά γύρω στο 30%. Δεν έχω ακριβή εικόνα γιατί η Κοζάνη είναι αργία σήμερα, δεν έχουμε ενημέρωση από τα κεντρικά από τη δευτεροβάθμια. Τα λύκια στην πόλη είναι υποκατάληψη, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία από εκεί. Αλλά οι εκπαιδευτικοί, όσο μπορούν, θα αγωνίζονται όχι για αυτούς, αλλά για τους μαθητές τους. Στα αιτήματα που έχει η ΟΛΜΕ είναι, εκτός από αιτήματα που αφορούν την κατάργηση του νόμου της Υπουργού και Ραμαίος, έχουμε αιτήματα που αφορούν την επιμόρφωσή μας από το Υπουργείο Παιδείας. Από κοντά διαζώσεις και όχι με πλατφόρμες ηλεκτρονικές, όπως τώρα μια επιμόρφωση που τρέχει και έχω επιμορφωθεί και εγώ στα εργαστήρια δεξιοτήτων, την οποία την κάνουμε ηλεκτρονικά, δεν μπορούμε να εκφράσουμε απορίες, δεν μπορούμε να έρθουμε από κοντά με τον υπομορφωτή. Θέλουμε επιμόρφωση κάθε χρόνο, σοβαρή από το Υπουργείο Παιδείας, διαζώσεις από κοντά για να βελτιωθούμε όπου υστερούμε. Για τα στατιστικά που ζητάς,
Αυτή τη στιγμή σου λέω τα λύκια είναι σε κατάληψη και ήδη οι διευθυντές δεν μπορούσαν να μου στείλουν, αλλά τα σχολεία τα οποία έχουν πει σε σχέση με την πρωτοβάθμια, εμείς έχουμε πει περισσότεροι ναι στην αυτοαξιολόγηση. Είτε από φόβο, είτε από ανταγωνισμό. Δηλαδή, το Λεμαΐδα, σε αντίθεση με όλη την Ελλάδα, έχουμε το 80% έχει πει ναι στα γυμνάσια και στα λύκεια. Το 20% απλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Περιμένει τη δικαστική απόφαση. Φοβήθηκε να πει το όχι. Αυτά τα σχολεία που είπαν ναι, σήμερα έχουμε συμμετοχή 80% στην απεργία. Δηλαδή, το δεύτερο γυμνάσιο του Λεμαΐδας, που ήταν το πρώτο που είπε ναι στην αυτοαξιολόγηση, σήμερα το 80% απεργεί. Γιατί μπήκε εκβιαστικά. Θέλουμε να αξιολογηθούμε, αλλά όχι εκβιαστικά και όχι εις βάρος των παιδιών. Αυτή η αξιολόγηση δεν έχει θετικά πάνω της. Τα περισσότερα θα είναι εις βάρος των παιδιών, εις βάρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι ο χαρακτήρας, ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης, ο δημοκρατικός τους χαρακτήρας και η σχέση του Υπουργείου με τον εκπαιδευτικό κόσμο. Ο δημόσιος χαρακτήρας με βάση τον νέο νόμο, τον 4823, ο οποίος είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για το άνοιγμα της εκπαίδευσης στους ιδιώτες και στους χορηγούς, ο δημοκρατικός του χαρακτήρας με την ουσιαστική κατάργηση ή τουλάχιστον τα βήματα προς την κατάργηση του Συλλόγου Διδασκόντων και την ισχυροποίηση της διοίκησης και των διευθυντών, και η σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου, η οποία όφιλε η σχέση αυτή να βασίζεται στο διάλογο και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και έχει καταλήξει να βασίζεται σε αγωγές, μηνύσεις, εκφοβισμό και απειλές από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός δεν συζήτησε ποτέ μαζί μας για την αξιολόγηση. Εμείς έχουμε εδώ και πολλά χρόνια παγιωμένη μία ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι κομμάτι του εκπαιδευτικού μας έργου. Προφανώς χρειάζεται να εντοπιστούν οι αδυναμίες, να ενισχυθούν οι θετικές πλευρές του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά ο νόμος αυτός τα αγνοεί αυτά. Δεν αφορά καθόλου τον εντοπισμό των αξιών και τον εντοπισμό των λαθών τα οποία θα μπορούν κάποια στιγμή να διορθωθούν. Αφορά κυρίως την επιστροφή ενός επιθεωρητή όπως τον γνωρίσαμε στα παλιότερα χρόνια, ο οποίος θα αποτιμήσει το εκπαιδευτικό έργο ποσοτικά, κάτι που οι έχοντες μια σχέση με την εκπαίδευση γνωρίζουν ότι είναι απίστευτα προσβλητικό για την εκπαίδευση, την κατηγοριοποίηση των σχολείων και την υπαγωγή τους βαθμιά και σταδιακά στον ιδιωτικό τομέα και στους δήμους. Αυτό είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Εμείς γνωρίζουμε και θέλουμε ένα δημόσιο λαϊκό σχολείο το οποίο θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε κάθε παιδί, οποιασδήποτε τάξης, οποιοδήποτε σημείο της χώρας, και θα παλέψουμε γι' αυτό. Η σημερινή απεργία και τα μεγάλα ποσοστά και στην απεργία εποχή και στην σημερινή απεργία δείχνουν ότι είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό.